ακίνητα τώρα και στη φορολόγηση των ακινήτων. Να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Κύριε Ρεβίθη, Γιάννης Ρεβίθης, πρόεδρος κτηματομεσητών Αττικής. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας για να δούμε και τη δική σας εκτίμηση πάνω στο θέμα αυτό και αν τελικά θα πληρώσουμε όντως λιγότερα ή περισσότεροι ή όχι. Αυτό θα μας βοηθήσει και ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, φοροτεχνικός και οικονομολόγος. Κύριε Τσαγκάρη, καλώς σας απόγευμα. Με την ιδιότητα του φοροτεχνικού τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα των ακινήτων και πού. Πολλά καπέλα. Σε αυτό φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο κύριος Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πομιδά, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Παραδιά. Γεια σας, καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές και λοιπόν, στην νομή γυρή σας. Να είστε καλά. Και να ξεκινήσουμε με τον Νεκτάριο Νότη, συνάδελφο δημοσιογράφο, για καλησπέρα. Να δούμε, Νεκτάρια, καλησπέρα, καλό σου απόγευμα, όλα τα νεότερα και τα στοιχεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Την τελική απόφαση δεν την έχουμε βεβαίως ακόμα. Δεν έχουμε καν κάτι σε γραπτό, έτσι. Υπήρξε χθες μια ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών ως πληροφορίες ότι αυτό προτάθηκε στην τρικομματική, η οποία θα ξανασυνεδριάσει για το θέμα. Τι ακριβώς προτάθηκε? Προτάθηκε ότι φορολογούνται όλα τα ακίνητα. Σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, χωράφια, τα πάντα. Από το πρώτο τετραγωνικό, χωρίς αφορολόγητο, από το πρώτο ευρώ. Η ίδια πρόταση λέει ότι ακίνητα και οικόπεδα φορολογούνται ανά τετραγωνικό μέτρο, χωράφια ανά στρέμμα. Και ξεχνάμε αυτό το οποίο είχε σχεδόν συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων της τρικομματικής, δηλαδή να μην φορολογηθούν τα χωράφια εκείνα των κατεπάγγελμα αγροτών, δηλαδή τα χωράφια που φέρνουν εισόδημα. Θα φορολογηθούν και αυτά. Το σχέδιο μιλάει για 33 κλίμακες, έως και 33 κλίμακες. Εκεί βέβαια έχουμε να δούμε πολλά το πώς θα διαμορφωθεί, αν τελικά περάσει αυτή η πρόταση, η οποία πρέπει να πάρει και την έγκριση των δανειστών μας. Λοιπόν, κύριε Παραδιά, θέλω το πρώτο σας σχόλιο. Εκτιμάτε τελικά ότι θα πληρώσουμε λιγότερα? Το ρεπορτάζ αυτό λέει τουλάχιστον για αυτούς που έχουν για την κύρια κατοικία τους. Τα χαρακτηριστικά αυτού που προτάθηκε από τον κύριο Στουρνάρα προς την Τρικομματική Επιτροπή για τον ενίο φόρο είναι δύο. Πρώτον, ότι η φορολόγηση θα είναι αυτοτελής, ανακίνητο και συνεπώς δεν έχει σημασία ποιος έχει την περιουσία, αν την έχει ο πατέρας, η μάνα ή τα παιδιά ή οποιοδήποτε τα έχει. Και το δεύτερο είναι ότι η φορολόγηση θα είναι ανεξαίρετη. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι ο χαμηλότερος δυνατός φορολογικός συντελεστής και η εισπρακτική επιτυχία του μέτρου. Και τα δύο μας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να μπορεί να είναι χαμηλό το ποσό του φόρου για κάθε πολίτη, τόσο ώστε όλοι να μπορούν να πληρώσουν και όχι κάποιοι να πληρώνουν τους φόρους των άλλων και όχι κάποιοι να κινδυνεύουν να πάνε στη φυλακή επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν και τους φόρους τους δικούς τους και τους φόρους των άλλων. Η εισπρακτική επιτυχία του μέτρου μας ενδιαφέρει για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Διότι εάν το μέτρο αυτό δεν σχεδιαστεί με κριτήρια δημοσιονομικά όπως αυτά που ανακοινώθηκαν και φαίνεται ότι είναι σωστά. Και με την φύλαξη τι άλλο θα ακούσουμε. Αλλά με κριτήρια μικροκομματικά, απαλλάσσουμε τον έναν, χαϊδεύουμε τον άλλον, κινδυνεύουμε να αποτύχουμε και να αναγκαστούμε να τραβηχτούμε σε άλλα μέτρα. Και το άλλο μέτρο θα είναι ένα συγκεκριμένο και πάρα πολύ σκληρό, το πιο σκληρό από όλα. Το κατευθείαν κούρεμα των καταθέσεων. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Γιατί το θίγεται αυτό για το κούρεμα των καταθέσεων, κύριε Παραδιά? Γιατί αν δεν πετύχει το μέτρο αυτό. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος που ακούει, και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, αν δεν πετύχει το εισπρακτικό μέτρο, ε? Ας μην πετύχει, να μην πληρώσει κανένας. Ναι. Να μην πετύχει. Σας λέω ότι μας περιμένει μετά. Και ας με διαψεύσει όποιος θέλει. Πάντως, κύριε Τσαγκάρη, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνω. Το θέμα της άρσης του περιορισμού των πληστηριασμών μπήκε, βγήκε και ξαναμπαίνει στο τραπέζι μέσω και της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου των πληστηριασμών των ακινήτων για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ναι. Ξαναμπαίνει το θέμα. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Η κυβέρνηση ξεκίνησε, η ελληνική κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση και συνέχισαν και οι επόμενες με αυτό το μέτρο της απαγόρευσης των πληστηριασμών για τη λεγόμενη πρώτη κατοικία στη διάσταση ότι επειδή μπαίναμε στο μνημόνιο όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια να προστατευτεί υποτίθεται ο αδύνατος. Δεν είναι μια τακτική, μια πολιτική η οποία μπορεί να συνεχίσει για πάντα στο μέτρο που εμείς δεν είμαστε Δανία και Σουηδία. Αυτό όμως που πρέπει να δει το κράτος δεν είναι το αν θα ξαναγίνουν πληστηριασμοί, είναι ποιος θα φάει τη ζημιά στις σοβαρές υποαξίες που γράφουν σήμερα τα ακίνητα και που στο καλό σενάριο θα τη γράφουν για πάντα. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα
ότι οι τράπεζες, δημοσιογραφικές φήμες τουλάχιστον, ναι, το φέρουν αυτό στην επικαιρότητα, είναι έτοιμες να πουλήσουν τις απαιτήσεις από τα δάνεια αυτά σε distress funds, όπως λέγονται, έναντι εκπτώσεων 60 και 70%. Και εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Το γιατί αφήσαμε τον κύριο Βοβό να πτωχεύσει και δεν τον φωνάξαμε σαν τράπεζες να του πούμε: έλα εδώ, πράγματι, οι αξίες των ακινήτων σου σήμερα είναι άλλες. Επομένως, δεν μπορεί εσύ να χρωστάς τα ποσά αυτά. Διότι αφού θα πάνε που θα πάνε σε κούρεμα, αφού τα κόκκινα δάνεια θα γίνουν πραγματικότητα κάποια ώρα, θα καταγραφούν στα βιβλία, όσο και αν οι τράπεζες έχουν βοηθηθεί σήμερα με αναβαλλόμενες διαδικασίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αναβαλλόμενος φόρος, να μεταθέτουν, αν θέλει, αυτή την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης. Ναι. Δες δηλαδή ότι σήμερα κάνουμε την περίφημη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα γίνει μετά η έκθεση BlackRock να μας πει που βρισκόμαστε. Μάλιστα. Επομένως, εδώ γίνονται κάποιες πολιτικές επιλογές. Δεν είναι σκετοφορολογία το πράγμα. Το χθεσινό έγγραφο που διέρευσε, όχι η έκθεση του Δουνοτού, ναι. Το έγγραφο το εσωτερικό που διέρευσε στη Wall Street Journal δείχνει ανάγλυφα ότι ήμασταν τουλάχιστον ασυνάρτητοι, ερασιτέχνες, ότι έγινε στη χώρα αυτή μία άθλια χρεοκοπία και εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό, κάποια στιγμή το έγκλημα αυτό της διαχείρισης πτώχευσης της χώρας, να δικαστεί. Λοιπόν, κύριε Τσακάρη, για να μείνουμε λίγο, κύριε Ρεβίθη, και στο θέμα των ακινήτων και στην πράξη, στην ουσία του ζητήματος. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτές οι πληροφορίες που έχουμε ως τώρα είναι προς αλάφρυνση της πλειοψηφίας και αυτών που δεν έχουν στην ουσία και αντίστοιχα να πληρώσουν αυτοί που έχουν που δεν έχουν πληρώσει ως τώρα? Βεβαίως, είναι το λάθος της κυβέρνησης είναι ότι δέχθηκαν, και βέβαια δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί, ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταβάλουν 3 δις. Γιατί δεν είπαν 1 δις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το μεγάλο λάθος που συνεπέγραψε η κυβέρνηση, η τρικομματική, έχει να κάνει με το μόνο οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν. Γιατί η Τρόικα έχει καταλάβει ότι η αγάπη του Έλληνα για το ακίνητο, η σοβαρότητα του επενδυτή πάνω στο ακίνητο, δίνει χρήματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπετε ότι περνάει και ο φόρος μέσω από τη ΔΕΗ εισπράττεται γρήγορα και βλέπετε ότι εισπράττονται χρήματα και πραγματικά εισπράττονται. Θα θέλω να συμφωνήσω σε κάτι, αλλά να διαφωνήσω και αυτό που είπε ο κ. Τσαγκάρης για τους πληστηριασμούς. Όποια κυβέρνηση υιοθετήσει ότι θα βγει σε πληστηριασμό το σπίτι αυτού που έχει πρώτη κατοικία, θα πέσει την άλλη μέρα. Αυτό είναι άδικο. Και βέβαια θα πρέπει να συνηγορήσουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τσαγκάρης, για τον... Γιατί σας περνάει από το μυαλό ότι σκέφτονται βέβαια, αυτό. Αυτά πιεστούν. Γιατί υποτίθεται, Νεκτάριε βοήθησέ με και εσύ, υποτίθεται ότι το Υπουργείο λέει για τους ανθρώπους θα έρθει αμέσως μετά που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν το κάνουν και ξεφεύγουν, φοροδιαφεύγουν. Δεν μιλάει για την κύρια κατοικία και αυτόν που δεν έχει δουλειά. Αυτούς πάει να πιάσει, αλλά πολλές φορές με αυτές τις διαδικασίες με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Μα δεν υπάρχουν μέσα στη ρύθμιση για τους πληστηριασμούς. Είναι τα ακίνητα μέχρι 200 τετραγωνικά και με συγκεκριμένες με 200.000 ευρώ. Έτσι, και 120 δεν είναι τετραγωνικά. Βίλες, έχει κάποιες, δεν είναι οι βίλες, δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για τους μικρό δανειολήπτες, οι οποίοι είναι αυτά πολύ απλό. Μιλάμε για τους μικροδανειολήπτες. Μπορεί να φωνάξει άρα τράπεζα. Είναι για τους μικροδανειολήπτες. Για τους μικρούς. Αυτή η κουβέντα γίνεται για να καταλάβουμε γιατί. Για τους μικροδανειολήπτες. Για τους μικροδανειολήπτες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Άρα άλλο τη μηνιαία, ένα μέτρο, τη μηνιαία τοκορολητική δόση να τους βγάλει την πρώτη κατοικία τους. Δεν μιλάμε για το εξοχικό, δεν μιλάμε για μια τουριστική έκταση, δεν μιλάμε για κάποια μεγάλη βίλα. Μιλάμε για αυτούς που έχασαν το εισόδημά τους, έχει μειωθεί το εισόδημά τους και δεν μπορούν να πληρώνουν τη μηνιαία τοκορολητική δηλαδή, δόση. Πάλι την πληρώνει γνωστός θα τους φωνάξουν λοιπόν εδώ να δώσουμε λύσεις για να ακούνε και κάποιοι, γιατί σίγουρα μας ακούνε κάποιοι από την κυβέρνηση. Μπορούν να τους φωνάξουν οι τράπεζες και να πούν πόσο θα πληρώνεις για αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ενίκιο, θα πληρώνεις 500 ευρώ. Mm-hmm. Άρα, αφού δεν έχεις να πληρώσεις το 1000 και το 1500 τη μηνιαία τοκορολητική δόση, δώσε μας 500 ευρώ. Γιατί λοιπόν, το κάνουν ήδη οι τράπεζες. Το κάνει και η τράπεζα. Το κάνουν οι τράπεζες. Δεν το κάνουν, Νεκτάρια. Το κάνουν πολύ δύσκολο και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Το κάνουν μόνο στα μετοχικά τους κεφάλαια. Για αναπερίπτωση το κάνουν οι τράπεζες. Άμα πα και πει δεν έχουν να πληρώσω, η τράπεζα το μόνο που δεν θέλει να τη μείνει το σπίτι. Πάμε να δούμε λίγο παρέα, Νεκτάρια, το σχέδιο που έχουμε στη διάθεσή μας έως τώρα για τη φορολόγηση των ακινήτων. Λοιπόν, τι θα γίνεται λοιπόν και. Εντός σχεδίου, να δούμε τα εντός σχεδίου κτίσματα, οικόπεδα, φόρος ανά τετραγωνικό. Εκτός σχεδίου, φόρος ανά στρέμμα. Και για τα αγροτεμάχια, Νεκτάριε. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Επαναλαμβάνουμε, πρόκειται όπως φαίνεται και στην κάρτα μας για πρόταση. Έτσι. Είναι ακριβώς. Μια εξαίρεση και χωρίς αφορολόγητο. Και χωρίς αφορολόγητο, βεβαίως. Ακριβώς. Και αυτό θα το δούμε παρακάτω. Το δεν θα υπάρχει αφορολόγητο. Το σημαντικό κομμάτι, νομίζω, αυτή τη πρόταση. Ναι, κύριε Παραδιά. Δεν ξέρω αν ακούτε. Το πιο σημαντικό κομμάτι τη πρόταση αυτή είναι η αυτοτελής φορολόγηση
κάθε περιουσιακού στοιχείου. Και όχι η πρόσθεση των αξιών όλων των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογουμένου, mm-hmm. με αποτέλεσμα να τον οδηγούν σε φορολογικούς συντελεστές μέχρι και 2% το χρόνο, δηλαδή όχι να τον φορολογούν, αλλά να τον ληστεύουν. Αυτό θα σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί θα είναι ανάλογες με τα προσιακά τους στοιχεία και όχι προοδευτικά δίθεν αυξημένες σε βαθμό ληστείας. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι θα σημάνει την νεκρανάσταση κυριολεκτικά. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον κύριο Ρεβίθη, της κτηματαγοράς στη χώρα μας. Είναι ντροπή μας σήμερα το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, που είναι η ιδιωτική ακίνητη περιουσία του, να είναι ένα πράγμα εκτός συναλλαγής. Να μην δέχεται κανείς, να μην θέλει κανείς να αγοράσει ακίνητο. Δεν ξανά έγινε ποτέ αυτό στην ιστορία. Εσείς πιστεύετε ότι μετά θα μπει σε συναλλαγή, μετά από αυτό το φόρο που θα μπει στα ακίνητα, κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα ξαναζωντανέψει η αγορά μετά από αυτή τη τεχνολογία? Όχι, είναι σημαντικό να σας πω κάτι. Αν είναι πραγματικότητα αυτό που λέει ο κύριος Παραδιάς, και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, όποιος έχει 5 ακίνητα ή 3 ακίνητα, δεν θα προστίθεται όλες οι αξίες των ακινήτων και θα πηγαίνει στο μεγαλύτερο συντελεστή. Κάθε ακίνητο. Είναι και ναι, κάθε ακίνητο όμως, κύριε Τσαγκάρη, είναι σωστό. Να το δούμε λίγο το νομοσχέδιο, είναι σωστό. Έτσι, θα πληρώνεται αυτοτελές για κάθε ακίνητο. Που σημαίνει ότι κάποιος, αν δεν θέλει, δεν έχει τρόπο να βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Κάποιος που δεν θέλει να επενδύσει σε χρηματιστήριο ή σε οποιοδήποτε ομόλογα ή επικίνδυνου ρίσκου παιχνίδια χρηματοοικονομικά και θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο. Σήμερα ήταν αναπτρεπτικό. Σου λέει, αν αγοράσω άλλο ένα ακίνητο, έτσι, θα πάω στη μεγάλη ζώνη του φορολογικού συντελεστή και θα πληρώσω πολύ περισσότερα χρήματα. Ένα λεπτό τώρα, κύριε Τσακάρη. Και θα πληρώσω και το φόρο των υπολείπων. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει τώρα μεγάλη έτσι μερίδα του κόσμου που έχει χρήματα, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ κάθετα με το τέλος ακινήτων, που σημαίνει κυριολεκτικά το τέλος των ακινήτων. Η δικιά μου άποψη είναι ότι το τέλος των ακινήτων έχει επέλθει μετά τη φορολογία που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως η τελευταία καταστροφική βολή ήταν το θέμα του ΕΤΙΔΕ, το οποίο από έκτακτο προσπαθεί η κυβέρνηση σήμερα να το κάνει μόνιμο, με μια επίφαση του δήθεν θα πληρώσουν όλοι, έτσι λογικής και νομιμοφάνειας και δικαιοσύνης. Εγώ δεν ασπάζομαι τις θετικές εκτιμήσεις του Προέδρου της Πομιδά, του αγαπητού φίλου. Βεβαίως πιστεύω ότι είναι πιο σωστό από το ΕΤΙΔΕ. Δηλαδή, αν κανείς μπει στον παραλογισμό να πει ότι πρέπει να μπει αυτός ο φόρος, πρέπει να τα βρούμε αυτά τα 3,2 δις, ο οποίος είναι παραλογισμός για μένα, αν τον υιοθετήσουμε ωστόσο, το σύστημα αυτό είναι πιο δίκαιο από το ΕΤΙΔΕ. Αυτό είναι ακριβέστατο. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δεν δέχομαι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μικρές και δεν δέχομαι ότι με αυτή τη φορολογία θα υπάρξει πραγματικά σοβαρός επενδυτής που θα αποφασίσει να δείξει φοροδοτικά μια κατάσταση ακινήτων στην εφορία. Νομίζω ότι είναι παγιδευμένη ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε. Το πρόβλημα είπατε του φορολογικού συστήματος για τα ακίνητα, όπως σχεδιαζόταν μέχρι χτες το απόγευμα, όπως το ξέραμε, στηριζόταν πάνω στη διπλή ταυτόχρονη προοδευτικότητα. Μου και τη φορολογία του εισοδήματος και τη φορολογία του κεφαλαίου. Ναι, κύριε Τσακάρη. Τώρα αυτό εγκαταλείπεται. Έτσι είναι. Κύριε Παραδιά, λόγω τη τώρα αυτό λοιπόν εγκαταλείπεται και έτσι υπάρχει μια πιο λογική φορολόγηση. Οριζόντια, πόσα ακίνητα έχεις? 3 ακίνητα θα πληρώνεις για 3, όχι για 13. Αυτό είναι σωστό που λέτε, άλλο σας λέω εγώ. Λόγω της ιδιότητάς σας, ναι, εσείς να μην βάζετε διλήμματα, αν μου επιτρέπετε μια δημόσια παρένεση, γιατί είστε άνθρωπος ο οποίος είστε και γνώστης των θεμάτων και έχετε και επιστημονική επάρκεια, αλλά και συγκεκριμένο ρόλο. Θα έπρεπε να ρωτάτε ανάγλυφα την κυβέρνηση ποια χώρα ακριβώς αντιγράφουμε μέσα από αυτή τη φορολογία στα ακίνητα. Διότι το αμερικάνικο μοντέλο δεν αντιγράφουμε. Κανένα δεν αντιγράφουμε. Μια κατεστραμμένη χώρα. Διέβεστε, δεν υπάρχει μοντέλο. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παραδιά, κύριε Τσακάρη. Δεν υπάρχει πόλεις. Καμία αντιγραφή. Παντού στον κόσμο, στον πολιτισμό, στη Δύση, φορολογούνται οι ροές και όχι τα αποθέματα. Ναι, κύριε Παραδιά. Αντιγράφουμε τον εαυτό μας. Αντιγράφουμε μια κατεστραμμένη χώρα. Πρωτοτυπούμε λοιπόν για μια ακόμα φορά. Είμαι υποχρεωμένος να τονίσω, τι θα συμβεί εάν βγουν κάποιοι και πούν δεν μας νοιάζει, εμείς θέλουμε ένα αποτυχημένο σύστημα, ας πάει ο κόσμος στη φυλακή, ας μην μαζευτούν τα λεφτά, ας γίνουν όλα μπάχαλο. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω τι μας περιμένει στη συνέχεια. Κύριε Ρεβίθη. Ένα σχόλιο θέλετε σε αυτό που είπατε? Κύριε Τσακάρη, ένα λεπτάκι λίγο για να μιλήσουμε και με τον κύριο Ρεβίθη. Συγγνώμη, κύριε Παραδιά. Για να δούμε λίγο και το άλλο σκέλος από την αγορά των ακινήτων. Με τα ενοίκια έχουν πέσει οι τιμές, γιατί κάνουμε πολλή κουβέντα και για τη φορολόγηση από τη μία, αλλά από την άλλη έχουμε και το θέμα των ακινήτων. Βέβαια, και των παρότι οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει αρκετά τη τελευταία πενταετία,
Παράλληλα, είχαμε και μία μείωση στις τιμές των ενοικιαζομένων ακινήτων, ιδιαίτερα των γραφείων αλλά και των διαμερισμάτων. Σήμερα όμως βλέπουμε, επειδή πολλοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν, είτε γιατί δεν μπορούν να πάρουν κάποιο δάνειο, είτε δεν μπορούν να αντέξουν μία αγορά, σίγουρα μισθώνουν. Και έτσι λοιπόν, στις καλές περιοχές, τα νεόδμητα ακίνητα παραμένουν οι τιμές αυξημένες, mm-hmm. το ίδιο και σε κάποιους γραφειοκούς χώρους που είναι προβολής και είναι και σε πολύ Μάλιστα. καλή κατάσταση. Έτσι λοιπόν αυτό υπάρχει μία αντίθεση. Γι' αυτό λέμε ότι η υπέρμετρη φορολογία σίγουρα κάνει κάποιους να μην θέλουν να επενδύσουν, να μην αγοράσουν. Και έρχονται οι ξένοι, και αυτό είναι πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το πούμε, σειραίουν πραγματικά, και αυτό το γνωρίζουμε και το παρακολουθούμε στις εφημερίδες, σειραίουν πολλά φαντ και πολλές επενδυτικές εταιρείες και αγοράζουν κόψοχρονιά ιδιαίτερα παραθεριστικά ακίνητα, τουριστικές εκτάσεις, ξενοδοχεία, νησιά. Αυτά τα βλέπουμε παράδειγμα. Είχαμε δει λοιπόν. τέτοια κοσμοσυρωή για να αγοράζονται νησιά. Έχουν πουληθεί αυτή τη στιγμή 10 νησιά. Στην Ελλάδα. Και αυτά είναι πραγματικότητα. Πολύ μεγάλη κουβέντα και θα έχει ενδιαφέρον σε επόμενη εκπομπή. Και μία ανωτελεία, λίγο μία ανωτελεία. Ναι. Όλα αυτά δεν πρέπει να συνεχιστούν. Τα 3 δι συμφωνούμε όλοι μας ότι πρέπει να γίνουν 1 ή 1,5 δι. Και βέβαια οι αντικειμενικές αξίες οι οποίες υπάρχουν Μάλιστα. αυτή τη στιγμή είναι ψεύτικες. Οι συντελεστές εμπορικότητας είναι ψεύτικοι. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να φύγουν ώστε να μειωθούν αύριο και μεθαύριο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, κύριε Ρεβίθη, κύριε Τσαγκάρη, κύριε Παραδιά και Νεκτάρη Νότη. Ευχαριστούμε και εσένα πολύ.